Ο εμπορικό λόγο Καρδέτσα, σε συνεργασία με την περιφερειακή ενότητα Καρδέτσα και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, προχωρά στην υλοποίηση από 5 έως 15 Δεκάτου δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο τη πόλη. Είναι η πρώτη φορά και ευελπιστούμε στην επιτυχία του εγχειρήματο αυτού, ώστε να καθιερωθεί ο θεσμό και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε και σε άλλε δράσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Για 15 μέρε η πόλη θα γεμίσει με διάφορα street event. Για να γίνουμε πιο ελκυστικοί, θα παρακαλέσουμε τους συναδέλφους εμπόρους για να υπάρξουν αποτελέσματα θετικά βέβαια, να βοηθήσουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο. Εκπτώσεις, νέα εμπορεύματα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ευχαριστούμε τον κύριο την Περιφερειάρχη για την πολύτιμη συμβολή του σε αυτό το εγχείρημα. Την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδέτσας, τη Φιλαρμονική Καρδέτσας και τη Vodafone και ειδικά τον κύριο Τσεκούρα για τη χορηγία που έκανε στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας που κάνουμε. Θα ξεκινήσει τη Δευτέρα και το κάνουμε αυτό γιατί την Κυριακή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι μια Κυριακή η οποία είναι θεσμοδοτημένη να είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Εμείς βέβαια είμαστε πάγιοι αντίθετοι σε αυτό, να είναι κλειστή η αγορά την Κυριακή. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε τη Δευτέρα με απογευματινή. Η πρώτη εκδήλωση θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας. Κατά τις 7 η ώρα θα ξεκινήσει η μπάντα του Δήμου, η οποία θα περάσει από όλους τους κεντρικούς δρόμους. Στη συνέχεια θα υπάρχουν οι ξυλοπόδαροι, οι οποίοι θα κάνουν διάφορες χορογραφίες σε όλους τους κεντρικούς δρόμους και θα μοιράσουν και ένα έντυπο, το οποίο θα αναγράφει ακριβώς τι πρόκειται να ακολουθήσει. Την Τετάρτη επίσης θα υπάρχει πάλι σε άλλους δρόμους, δηλαδή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα είναι πρωί και απόγευμα και το Σάββατο θα είναι επίσης πρωί. Με αποτέλεσμα να μπορούν όλοι οι δρόμοι, οι κεντρικοί και μη να μπορέσουν να είναι σε αυτό όλο το χορό, θα έλεγα, να μπουν όλοι μέσα. Επίσης θα είναι τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα και την Τετάρτη, όπου και θα κλείσουμε όλες αυτές τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η αρχή, όπως είπε και προηγουμένως ο Πρόεδρος, για να κάνουμε κάτι όμορφο στην πόλη, διότι ως συνδικαλιστικό όργανο εμπορικός σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μανώλη Στεριόπουλο και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων για όλο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα χαρούνε και όλοι θα είναι εδώ και η ανάγκη που χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε όλη την εμπορική δραστηριότητα και ειδικά οι έμποροι που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, σε αυτό το δεκαήμερο ευελπιστώ ότι θα ανασάνουμε λιγάκι. Όχι ότι θα αλλάξει βέβαια, σημαντικά πράγματα δεν περιμένουμε, διότι εμείς δεν έχουμε και τουρισμό. Άρα, επειδή είμαστε εμείς και εμείς και επειδή εμείς στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, αν λοιπόν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Και πάλι σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και θα ήταν ευχής έργων την επόμενη φορά να είναι και άλλοι φορείς να συμμετέχουν και να βοηθούν τον εμπορικό κόσμο της Καρδίτσας. Διότι ανοιχτά μαγαζιά σημαίνει ανοιχτή πόλη. Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας με τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων ενώνουμε δυνάμεις. Ενώνουμε δυνάμεις καταρχήν για να στηρίξουμε την τοπική αγορά, τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε όλοι στην Καρδίτσα καταναλωτική συνείδηση στο ότι στηρίζοντας τα τοπικά μας καταστήματα, στηρίζουμε θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη και μάλιστα σε έναν εμπορικό σύλλογο, σε έναν έμπορο, ο οποίος είναι και η ραχοκοκαλιά, αν θέλετε, της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα εδώ καταρχήν να καλέσω όλο τον κόσμο από όλη τη Θεσσαλία να έρθει σε αυτό το δεκαήμερο εκδηλώσεων το οποίο θα κάνουμε στην Καρδίτσα. Όλη η Καρδίτσα θα είναι μια γιορτή, όλοι οι έμποροι συμμετέχουν. Και μάλιστα αυτό το οποίο θα πρέπει να δείξουμε και προς τα έξω είναι η εξωστρέφεια, δηλαδή ότι μπορούμε όλοι μαζί, όταν συνεργαζόμαστε, να βοηθάμε και την τοπική οικονομία και τους τοπικούς εμπόρους, τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη όχι μόνο ο έμπορος, αλλά το έχει ανάγκη και η περιοχή μας. Να συγχαρώ καταρχήν και να ευχαριστήσω και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και τον πρόεδρο, τον κύριο Στεριόπουλο, ο οποίος χωρίς την δική του συμβολή θα ήταν δύσκολο αυτό το εγχείρημα και να πω ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να ενώνουμε δυνάμεις, να αφήσουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και είναι πολλά και μας ενώνει αυτή τη στιγμή η αγάπη για την περιοχή μας και η τόνωση της τοπικής οικονομίας, γιατί εδώ θα υπάρξουν αργότερα και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Συγχαρητήρια, θα είμαστε στο πλευρό σας
Και καλώ ξανά όλους τους καρδιτσόντες να αγκαλιάσουν αυτό το εγχείρημα, αλλά και από άλλες περιοχές, γιατί πραγματικά η Καρδίτσα θα είναι μια πόλη επισκέψιμη, μια πόλη που θα έχουν να δουν πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι που ήρθε η στιγμή οι φορείς να ενωθούν και να δείξουν ότι το πολιτιστικό κίνημα του νομού έχει εκφάνσει σε όλο του το έβρος. Είναι πολιτισμός όλο αυτό που θα γίνει. Με χαρά το αντιμετωπίσαμε. Χαρήκαμε που το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου ήμασταν σίγουροι για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το έχουμε δει σε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα σαν ένας πολιτιστικός συλλόγος. Είναι ο κύριος ερμηνευτής μας στη δυναμική, θέλω να πω. Και χαρήκαμε γιατί μέσα σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον και λίγο πριν τις γιορτές θα ήταν ένα ωραίο προμήνυμα. Ένα ωραίο προμήνυμα και με τις δικές μας εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν. Και τα μέλη μας σε παλιότερη επικοινωνία θεωρούσαν ότι ένα εμπορικό μήνυμα τέτοιο, πολιτιστικό, όπως προανέφερε και η Ρούλα, θα δείξει πως η πόλη μας δεν χάνεται. Η πόλη μας αντιστέκεται, η πόλη μας έχει πραγματικά δυναμική, έχει ταλέντο. Και αυτό χαιρόμαστε που θα βγει στον κόσμο. Τα μέλη μας θα ενημερωθούν διπλά και τριπλά. Εύχομαι να χαμογελάσουν οι καταστηματάρχες, εύχομαι να χαμογελάσει ο κόσμος και όλη αυτή η ατμόσφαιρα να ενωθεί με την ερμηνεία των Χριστουγέννων και να είναι ένα μήνυμα αγάπης και χαμόγελο επιτέλους.